Και τώρα χαιρετισμό θα απευθύνει ο σύντροφος Καραθανασόπουλος Νίκος, βουλευτής Αχαΐας και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, ναι, χρειάζεται ένα δυνατό κομμουνιστικό κόμμα Ελλάδας και στην Αχαΐα. Για τη Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και ΚΙΝΑΛ, όπως ψήφισαν από κοινού το τρίτο μνημόνιο, έχουν αποδεχθεί το σύνολο των λεγόμενων μεταμνημονιακών αντιλαϊκών δεσμεύσεων. Έχουν αποδεχθεί τα ματωμένα πρωτογενή πλονάσματα, την εκαθάριση των κόκκινων δανείων μέσα από την κλιμάκωση των ηλεκτρονικών πληστηριασμών. Είναι στοχοπροσιλωμένοι στον ίδιο αντιλαϊκό στόχο της η ανταγωνιστικότητα και η διασφάλιση του κέρδους αποτελούν τον οδοστρωτήρα που τσακίζει τους μισθούς, τα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα. Είναι οι παράγοντες που επιβάλλουν την εργασιακή ζούγκλα. Η μη διασφάλισή τους οδηγεί στο κλείσιμο επιχειρήσεων όπως τη Φρικοκλάς. Αποτελούν τους σημεοφόρους του δόγματος ανήκομενοι στη Δύση. Προωθούν την ισχυροποίηση των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ στην περιοχή, οι οποίοι αποτελούν και τους παράγοντες αποσταθεροποίησης που υποδαβλίζουν τις τουρκικές απαιτήσεις σε βάρος των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας μας. Στην Πάτρα δεν ανεχόμαστε τα πυρηνικά και τους Αμερικάνους στον Άραξο. Δεν ανεχόμαστε την Ανδραβίδα βάσης εξόρμησης για τους νατοϊκούς υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, την Κυριακή το βράδυ δεν κρίνεται πώς θα χρωματιστεί ο νομός Αχαΐας. Αυτό που κρίνεται στις κάλπες είναι πόσο δυνατός και αποφασισμένος θα είναι ο λαός. Κρίνεται αν θα συνεχίσει και θα βαθύνει η χειραφέτηση και η ριζοσπαστικοποίηση ευρύτερων λαϊκών δυνάμεων. Κρίνεται το κουκουέ να είναι δυνατό και στη Βουλή αλλά και στο λαό. Αυτή πρέπει να είναι η απάντηση στους 5 αρχηγούς των αστικών κομμάτων που γυρνοβολούν στην Πάτρα. Κρίνεται αν θα ξεκινήσει μια πορεία νικηφόρα για να σταματήσουν οι απολύσεις, το κλείσιμο εργοστασίων όπως της Φρικοκλάς. Δεκάδες φίλες και φίλοι, προερχόμενοι από το ΠΑΣΟΚ και την αριστερά, δημόσια εκφράζουν την ανάγκη συμπαράστασης, συμπόρευσης με το ΚΚΕ. Μπορούμε στην κάλπη να συναντηθούμε με άλλους πολλούς χιλιάδες και με ακόμη περισσότερους στους μεγάλους κοινωνικούς και εργατικούς αγώνες που πρέπει να σηματοδοτήσουν την επόμενη μέρα. Απευθύνουμε και από αυτό εδώ το βήμα ένα ανοιχτό κάλεσμα σε όλους τους εργαζόμενους, τους επαγγελματοβιοτέχνες, τους εμπόρους, τους αυταπασχολούμενους, τη φτωχομεσαία αγροτιά, τις γυναίκες και τους νέους των λαϊκών στρωμάτων. Η θέση τους είναι με το ΚΚΕ και όχι με τα κόμματα που στηρίζουν οι εκπρόσωποι της πλουτοκρατίας. Κλείστε τα αυτιά σας στις προεκλογικές σιρήνες. Γυρίστε την πλάτη στα ψεύτικα διλήμματα και τους εκβιασμούς. Η λογική του μικρότερου κακού οδηγεί από το κακό στο χειρότερο. Τώρα ισχυρό κουκουέ ενάντια στην αντιλαϊκή πολιτική και στο μαύρο μέτωπο κεφαλαίου Ευρωπαϊκής Ένωσης και αστικών κομμάτων, ενάντια στους υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και στις βάσεις μαγνήτες του θανάτου. Γιατί η ψήφο στο ΚΚΕ αποτελεί την κατεξοχήν αντιφασιστική ψήφο. Κάνουμε κάλεσμα στο λαϊκό κόσμο του ΠΑΣΟΚ να μην εμπιστευτούν το μεταλλαγμένο ΠΑΣΟΚ, το οποίο, όπως άφησε σαφώς να εννοηθεί και η πρόεδρός του, μπορεί να δώσει ακόμη και ψήφο ανοχής σε μια κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Καλούμε τις αριστερές και τους αριστερούς του νομού να εγκαταλείψουν το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί έχει προπολού ξεκόψει με τις αξίες και τα ιδανικά της αριστεράς. Στους φίλους και στις φίλες της ΛΑΕ αλλά και της Ανταρσίας, τους καλούμε να αφήσουν στην άκρη τις όποιες επιφυλάξεις έχουν. Η περιχαράκωση από το ΚΚΕ εντείνει τα αδιέξοδα, αλλά πάνω απ' όλα αποδυναμώνει την αναγκαιότητα ισχυροποίησης του αντίπαλου δέους
προς το κεφάλαιο την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον ΝΑΤΟ. Γιατί όπως τόνισε στη δήλωσή του ένας από τους πολλούς που συμπορεύονται με το ΚΚΕ, λέει: «Εν γνώση των συνεπειών του νόμου ψηφίζω κουκουέ, γιατί αυτή η απέτηση συμπυκνώνει τη συνειδητή μας ανταπόκριση στο κάλεσμα του κουκουέ για συμπόρευση». Γι' αυτό, φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, πρέπει να φτάσει σε κάθε σπίτι λαϊκής οικογένειας το ψηφοδέλτιο του ΚΚΕ. Μέχρι την Κυριακή το βράδυ, πριν κλείσουν οι κάλπες, παλεύουμε για να μην χαθεί ούτε μία ψήφος. Είμαστε αισιόδοξοι, έχουμε εμπιστοσύνη στο λαό και στην νεολαία μας. Μπορούμε να τα καταφέρουμε. Καλό βόλι, συντρόφισσες και σύντροφοι, και να στοχεύσουμε στην καρδιά το θηρίο. Γεια και χαρά και με την νίκη.